Κυρία Τωμαή, σας καλωσορίζω στο Μουσείο του Πατέρα μου. Βέβαια, είχαμε ξαναδωθεί πέρσι στην παράσταση του Γεωργιάδη που εσείς γράψατε το βιβλίο. Ήταν πάρα πολύ ωραία και εγώ μου άρεσε, δεν το ξέρα πολλά από τον Γεωργιάδη, δεν ήξερα και το μάθαμε. Ναι, είναι ξεχωριστή συγκίνηση κάθε φορά που έρχομαι στην Κάρπαθο. Είναι η τέταρτη φορά, η πρώτη στην Όλυμπο. Η καταγωγή σας από πού είναι? Οι γονείς μου στην Αθήνα γεννημένοι, αλλά η μια μου γιαγιά ήταν από την πόλη και η άλλη από τη Σαντορίνη. Είναι πραγματικά οι νησιώτες, ειδικά οι άνθρωποι, είναι αυτό που γράφει ο Ηλίτης σε ένα στίχο του. Περιβραχήκαμε από την ιστορία εμείς οι Έλληνες και ειδικά οι άνθρωποι των νησιών. Είναι δε κρίμα. Αυτά τα νησιά να είναι εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους από το κράτος. Αν γινόμουν πρωθυπουργός για μία μέρα, θα έκανα εδώ πέρα την πρωτεύουσα της χώρας. Γιατί είναι η ζωή και ο πλούτος. Ναι, βλέπουμε πάνω να γυναίκες εδώ πέρα αυτή η εικόνα, που είναι σπάνια και είναι ζωντανή παράδοση. Ναι, και είναι τελικά επαφή είτε στον πατριωτισμό των Ελλήνων και στην αγάπη των ανθρώπων για τον τόπο τους να συνεχίσουν τον πολιτισμό, γιατί χωρίς πολιτισμό και παραδόσεις δεν υπάρχει έθνος. Εσείς είσαστε, ξέρετε. Η γιαγιά μου η Φωτεινή έλεγε: οι παραδόσεις έσωσαν το έθνος, οι παραδόσεις θα το ξανασώσουν. Γιατί κάθε 29 Μαΐου που έπεσε η πόλη, θυμάμαι εγώ μαθήτρια ακόμα γυμνασίου και φοιτήτρια που ήμουν, ότι η γερόντισσα δεν έτρωγε τίποτα παρά όλη μέρα σκούπιζε τη μύτη της και τα δάκρυά της. Επίσης μόνο νερό. Μνήμη τόσο αυτή της αλώσεως. Είχε γραφτεί στην μνήμη των ανθρώπων αυτών η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Και τόσα χρόνια, δηλαδή το 1953, και να έχει ακόμα τη μνήμη η γιαγιά σου. Και λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω. Τα παιδιά δεν τα αδικώ, γιατί δυστυχώς είναι η εποχή μας αυτή και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά δεν έχουμε πάρει τα καλά της εξελίξεως της τεχνολογίας, γιατί βλέπεις ότι επειδή όλα ξεκινάνε από τη μάνα και από το σπίτι, από αυτό που λέω εγώ εστία, από την κατσαρόλα, από την εστία. Όχι από το έτοιμο. Είδε όμως και στην αρχαία, αλλά στην αρχαιότητα την εστία είναι θεά η εστία. Είναι τόσο πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Είναι όλα δένουνε. Για να φτιάξουν παραδόσεις. Και όλη μου η αγωνία ήταν με ποιους θα παντρευτούν οι κόρες μου και αν θα συνεχίσουν τις παραδόσεις που έχουμε εμείς. Την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας, τον 15 Αύγουστο. Αυτά είναι που κρατάνε το έθνος. Δεν είναι τίποτα άλλο. Και η νέα γενιά δυστυχώς, που και δασκάλους και καθηγητές δεν έχουμε όπως είχαμε παλιά, όπως είπε η Μαρία Ευθυμίου, ένας απόφοιτος δημοτικού είχε ξέρει περισσότερα από έναν απόφοιτο. Ναι. Ο πατέρας μου, καλή ώρα που μιλάτε. Ναι. Τελείωσε το σχολείο, ήταν 30 ετών όταν ενωθήκαμε, τελείωσε κάσο. Το δημοτικό. Αλλά αυτά που μου μάθω, ότι βλέπετε που κάνουμε κι εμείς, είναι επιρροή του πατέρα, επειδή μου μάθε πάρα πολύ τους μύθους του Εσώπου, την αρετή κακία, το δάμο και το φιδία, δηλαδή από την αρχαιότητα. Και μετά με τον ελληνισμό, όλη την πορεία, όπως λέτε, Κωνσταντινούπολη, να βλέπετε και εκεί έχουμε το Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Όλες αυτές οι εικόνες βλέπεις και το μέσα του ανθρώπου βγαίνει. Έτσι είναι. Η παράδοση. Αυτές όλες οι εικόνες είναι από την παράδοση. Ξέρετε, ο πολιτισμός δεν κρύβεται. Δεν, δηλαδή. Είναι καθημερινή συμπεριφορά ζωής. Αυτό το βλέπεις σε κάθε κίνηση, από το πώς θα φάει κάποιος, από το πώς θα περπατήσει, από το πώς θα ντυθεί, από το πώς θα συμπεριφερθεί. Ακόμα και τώρα πας σε θρησκευτικές τελετές και λες, είναι δυνατόν να είναι οι νύφοι ή μη γυμνοί, να πηγαίνουν να προσκυνήσουν και να φοράνε τόπ και σορτσάκι. Εδώ ας πούμε, δηλαδή, βλέπετε ο γάμος, όπως και βλέπουμε και στην οθόνη που είναι εκεί οι φορεσιές μας. Και εδώ έχουμε αυτό το ιδιαίτερο, η νύφη να πηγαίνει με το ποτό, λέει με το κέρασμα της νύφης, και να λένε όλοι αυτοσχέδιες μαντινάδες. Είναι κάτι σαν το συμπόσιο της αρχαιότητας, δηλαδή, και πλήρη ησυχία. Τέσσερες ώρες μπορεί και παραπάνω, και είναι πλήρη ησυχία. Όλοι παρακολουθάνε την αυτοσχέδια μαντινάδες. Ενώ πας τώρα σε μία βάφτιση, σε ένα αυτό, και γίνεται φασαρία μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Υπάρχει σεβασμός. Ναι, ο χώρος. Έπειτα το μικρό παιδί το πας για να συνηθίσει και τον παπά για την εκκλησία, αλλά δεν το κρατάς εκεί μέσα να ουρλιάζει. Γιατί το παιδί δεν θα θέλει και μετά να πάει στην εκκλησία. Δηλαδή, και να ενοχλείς και τον άλλο που θέλει. Και μιλάμε σε εμάς που λέμε τα ιερά και τα όσα, όταν λέμε ας πούμε τη Δήλο, επειδή όταν βλέπουμε το Παρθενώνα δεν έχει κάτι το ιερό και σε πιάνει ένα δέος. Έτσι. Και βλέπουμε όταν δούμε το ακλισάκι στη Σύφνου, στη Σερυφού, εδώ τα δικά μας εδώ, δεν σε πιάνει αυτό το δέος το ίδιο. Αυτό είναι η παράδοση που λέτε. Έτσι. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Εσείς που με τι ασχοληθήκατε, γιατί ξέρω ότι είσαστε με την πολιτική στο τμήμα. Εγώ είμαι σπούδασα ιστορία και αρχαιολογία στο Καπεδιστριακό. Έκανα τα μεταπτυχιακά μου στο Birmingham για την εποχή της
του Χαλκού στην Βόρεια Ελλάδα και την Νότια Αιγαϊκή. Μετά μπήκα στο Υπουργείο των Εξωτερικών το 1982 επί Ανδρέα Παπανδρέου, επειδή μιλούσα όλες τις σλαβικές γλώσσες. Α, ναι. Το πρώτο μου πόστο ήταν στη Σόφια. Μετά παντρεύτηκα, ο άντρας μου ήταν πολιτικός και δεν ήθελε να πάρω τοποθέτηση έξω. Τώρα είμαι πια πρέσβης επί τιμή, αλλά έκανα ειδικές αποστολές. Πρέσβης ειδικές αποστολές. Δηλαδή, έκανα ειδικές αποστολές. Δηλαδή εσύ τώρα, γιατί κατάλαβα με το λόγο που έχετε, ότι είσαστε γεμάτη Ελλάδα. Ακριβώς. Και αυτό το πρεσβεύεται. Και αυτό να σας πω κάτι τώρα, είπα στον οδηγό που μας έφερε με το βαν, ότι εγώ την πατρίδα μου την έχω υπηρετήσει με πολύ κόπο και αυταπάρνηση. Και δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ με την αγένεια, εσείς είσαστε αγενέστατος και βλάπτετε τον τουρισμό στην χώρα μου. Μίλησε πάρα πολύ άσχημα. Και... Ναι. Πρέπει να μάθουμε, ξέρετε. Και είπα, εγώ την υπηρέτησα τη χώρα μου χρόνια. Δεν του είπα ποια είμαι, τι κάνω κτλ. Μπορεί εσύ να έρχεσαι να μιλάς έτσι στους τουρίστες. Όταν η χώρα μας ζει ουσιαστικά, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας ο τουρισμός. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται. Ξέρετε, και η πρώτη επαφή είναι ο σερβιτός, δηλαδή ο άνθρωπος που θα σου δώσει το ποτό, αυτός είναι το χαμόγελο που έχει. Είναι ο οδηγός, όπως λέτε, στο ταξί, στο λεωφορείο. Είναι που μπαίνει στο καράβι, η πρώτος, αυτός με τα εισιτήρια, πρέπει να είναι όλοι. Έτσι. Έρχονται οι άνθρωποι από τόσα χιλιόμετρα. Έτσι. Εσύ πρέπει να κάνεις την υπομονή, έτσι είναι, και να είσαι πολύ ευγενικός. Δηλαδή πρεσβεύεις. Να μην είσαι δουλικός, σαν τη Ρόντο να πηγαίνεις που ήταν το δίσκο με στη θάλασσα, αλλά να είσαι ευγενικός. Ναι. Και στο μετά καταπιάστηκα με την ιστορία του Αλέξανδρου του Γεωργιάδη. Γιατί ναι, αυτό θέλω, ναι, αυτό μας έφερε και γνωριστήκαμε. Ουσιαστικά ήταν η παρότρεση μου δόθηκε από μια ιστορία, από ένα άρθρο που είχε γράψει η αείμνηστη Αγγελική Λαΐου, υπουργός πολιτισμού, που είχε φέρει από τον Ντάμπαρτον Όξ ο Γιώργος Παπανδρέου, η οποία είχε πάει στα αρχεία της CIA στο Λέξινγκτον και είχε γράψει για τον Γεωργιάδη. Αλλά δηλαδή πάνω σε γεγονότα αληθινά, δηλαδή το είδατε εσείς. Που δεν είστε από την Κάρπαθο και σας... Καθόλου, ναι. Είναι όμως σαν ξέρω το νησί, ξέρω τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη, του μιλάω κιόλας, αλλά έχω θα γράψω την ιστορία σου. Και το έκανα, γιατί ήταν και πολύ ωραίο, μάλιστα έλαβα και μέρος εκεί, ήμουνα στους θεατές στο τέλος. Θα το, πρέπει να το, τώρα, να το δείξουμε κιόλας. Η ιδιοδοξία μας είναι να γίνει ταινία είτε στη μεγάλη οθόνη είτε στο Netflix. Έχω μία συνάντηση με παραγωγούς το Σεπτέμβριο, γιατί πίστεψα πάρα πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν παλικάρι, ήταν πατριώτης. Και ο χαρακτήρας του είδα ότι ήταν. Ο χαρακτήρας του, θα πω μία λέξη, τρελάρας, δηλαδή παραβίαζε τις οδηγίες που του δίνανε οι Αμερικανικοί κυβέρνηση προκειμένου να πετύχει το στόχο του, που ήταν δηλαδή να διαλύσει τα δίκτυα των Γερμανών και να σταματήσουν να έρχονται οι πρώτες ύλες από την Τουρκία, η οποία έπαιζε το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, ναι μεν δεν συμμετείχε στον πόλεμο, να ενίσχυε το Χίτλερ. Και έτσι περνούσαν οι πρώτες ύλες και μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο. Είναι μια ιστορία πραγματικά για πολύ δάκρυ. Και εμείς το είδαμε και μάθαμε πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό που είδαμε μας άρεσε πάρα πολύ. Σου λέω, δηλαδή κάτι που... πολύ ζέστη. Και να βλέπετε τον αγώνα εδώ, αυτό συγγνώμη κιόλας, βλέπετε ότι τα ζώα από την Σαρία στην... από την κάτω είναι 100 μέτρα το στενό και πρέπει να μεταφερθούν αγελάδες, γαϊδούρια, μουλάρια, να πάνε εκεί οι άνθρωποι που έχουν χωράφια και καταβλισμούς και πρέπει να κάτσουν εκεί ένα μήνα, να οργώσουν και να ξαναφέρουν πάλι εδώ. Αυτό σταμάτησε γύρω στο 94 όταν φύγανε και οι τελευταίες αγελάδες. Τώρα ίσως κάποιο γαϊδουράκι ή μουλάρι μπορεί να μεταφερθεί απέναντι με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και θέλω να πω ότι εσείς, επειδή πρεσβεύετε και όταν μιλάμε για Ελλάδα είναι όλα μαζί, έτσι, όχι μόνο αυτό που είναι στα σύνορα, εσείς μιλάτε και εκτός σύνορων, και στην Ιωνία και κάτω στην... όλοι ο Ιωλινισμός, έτσι, που είναι όλα στα παράλια, μέχρι τον Εξινοπότο που λέμε. Γιατί το εξής μας χαρακτηρίζει... Η θάλασσα ήταν που έκανε τον Οδυσσέα, η θάλασσα ήταν που έκανε τους Αργοναύτες, η θάλασσα ήταν αυτή που έκανε τον Μεγαλέξανδρο... να πάει από ξηρά δίπλα στη θάλασσα, εκεί η θάλασσα είναι που ανήκει τους ορίζοντες. Πολύ σωστό. Πολύ ωραία. Και ξέρετε, εμείς ως Έλληνες πρέπει να μιλάμε, να αγαπάμε την πατρίδα μας όπως τη μητέρα μας, και είναι ωραία να μας βάζουν ταμπέλες αν αγαπάς την πατρίδα σου, το έθνος σου, είσαι φασίστας ή που ανήκεις. Αυτές οι ταμπέλες δεν μ' άρεσαν ποτέ. Αυτό το πατριωτικό μέτρο, όπως το λένε, που σου μετράει τον πατριωτισμό του, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με εκνευρίζει. Εάν δείτε, παρακολουθήστε μήπως δεν το έχετε προσέξει, σε όποια αμερικάνικη ταινία, κωμωδία, δράμα, ό,τι είναι, δεν υπάρχει σπίτι στην Αμερική που δεν έχει την αμερικάνικη σημαία απ' έξω.
Τώρα πας να βγάλεις τη σημαία σε εθνική γιορτή και σε λένε φασίστα και εθνικιστή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αν είναι να αγαπάω την πατρίδα μου, να με λογίζεις εθνικιστή και φασίστα, τι να πω, μήπως είμαι και δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν τολμάς να βγάλεις τη σημαία. Νομίζω ότι και στην αρχαιότητα το ξέρουμε ότι υπερβομών και αιστείων, δηλαδή είναι ο βομός που είναι το θείο και η αιστεία που πρέπει να τα περασπιστώ. Ναι. Είναι. Έτσι, και ο Αινίας που πήγε στη, ξέρεις, με τον Τροϊκό πόλεμο, πήρε τον πρώτα που πήρε το, είδε το άγαλμα με το θείο και μετά πήρε τον πατέρα. Δηλαδή βλέπεις αυτά τα πράγματα, γιατί τα πήρα αυτά τα δύο. Ναι. Αυτά τα δύο, ο άλλος λέει αυτά τα πάρω που είναι ιερά. Αυτά θα συνεχίσουμε κι εμείς. Και ο Ιωαννίας πήγε στη Ρώμη και τα λοιπά. Στη... Θέλω να πω ότι όταν μαθαίνεις όμως, αρχίζεις να σε πονάει και το αγαπάεις. Όταν δεν το μαθαίνεις, δεν το αγαπάεις. Οπότε το θέμα εδώ και της πολιτικής είναι να περάσει αυτά τα στοιχεία, όπως βλέπετε εδώ κάνει η γυναίκα εδώ, η γειτόνισσα εδώ, η κυρανία, η Άννα, κάνει αυτό είναι το καβάι, το φόρεμά της. Τότε την εποχή εκείνη. Βλέπετε κάτι εικόνες. Και βεβαίως χρειάζεται να έχουμε πολιτικούς που να αγαπάνε την πατρίδα τους. Ναι. Γιατί λυπάμαι που θα το πω, είναι σκληρό και το λέω γιατί προέρχομαι από αυτό το χώρο και είναι, ξέρω και πολύ καλά. Ξέρετε πάρα πολύ. Δεν είναι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η επανεκλογή τους και δεν κοιτάνε μακριά. Κοιτάνε μόνο το τώρα και το αύριο. Δεν κοιτάνε, δεν έχουν αγάπη για την πατρίδα οι περισσότεροι. Νοιάζονται μόνο για την επιβίωσή του στην πολιτική. Και βλέπετε τι γίνεται. Αλλάζουν κόμματα, αλλάζουν. Ξέρετε κάτι, θα σας πω ότι η αγάπη αυτή την πατρίδα είναι ότι ο άλλος πολεμάει στα βουνά. Αν πάμε να πάμε σε ένα νεαρό παιδί στα 20 του, στα 2 ή κάποιος αξιωματικός πήγαν στα βουνά στο πόλεμο και σκοτώνεται χωρίς να παντρευτεί, χωρίς να νιώσει αυτή τη χαρά που έχουμε εμείς. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος και με το κρύο προσπάθησε γιατί, για την αγάπη της πατρίδας και έδωσε το αίμα του. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Έτσι, και να μην, τα λεφτά να μην είναι συνέχεια τα χρήματα και δώσουμε και άλλο. Ακριβώς. Εγώ πάντως χάρηκα που βρεθήκατε εδώ. Εγώ θέλω να μου πείτε λίγο ο χώρο που βλέπετε, που είναι το πρώτο μουσείο που γίνεται στην Όλυμπο. Εγώ προσπαθώ να γίνει και το άλλο, το ολογραφικό. Αυτό είναι του πατέρα μου, το έκανε το 60, το 70, 60, το 70 και ήταν γιατί πήγα τη αδερφή μου και το καλόπισε. Τι να σας πω, εδώ πέρα μιλάει η Ελλάδα η ίδια. Δηλαδή, εδώ είναι που λες ότι τι να τις κάνω τις κυβερνήσεις όταν έχω τέτοιας ποιότητας Έλληνας. Ο άνθρωπος να κάτσει να κάνει αυτό είναι, συγκινούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας πλούτος μοναδικός. Μιλούσαμε τόσα χρόνια για το Θεόφιλο. Νομίζω ότι τις επόμενες γενιές θα μιλάμε για τον πατέρα σας. Είναι μια λαϊκή ζωγραφική που δείχνει την συνέχεια πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, γιατί αν αναλύσεις τις μορφές θα δεις πολλά στοιχεία τα οποία έχουν μεταφερθεί καλλιτεχνικά από τους μεγάλους ζωγράφους. Ναι, και είναι και σκαλιστά. Είναι και σκαλιστά. Ναι. Αυτό δε με την γυναική εξέγερση κατά των Ιταλών είναι, τι να πω δηλαδή, είναι τόσο πολύ συγκινητικό. Στο Γεωργιάδη, στο βιβλίο, για να ξανάρθουμε στο βιβλίο, υπάρχει η δική του αναφορά στο ότι την ημέρα που παραδίδανε οι Οθωμανοί στους Ιταλούς την κατοχή των νησιών, έπεσε μία άκραση γη όταν αποβιβάστηκε ο διοικητής, ο Ιταλός, και όλοι φύγανε με σκυμμένη πλάτη σε άκρα ησυχία και αποσυρθήκαν από το νησί, από το λιμάνι. Δηλαδή, είναι η ιστορία ομιλούσε. Είναι αυτό το... Ναι, ναι, το βλέπω ότι έχετε αυτήν την ευαισθησία, γιατί ξέρεις, ένας άνθρωπος που δεν έχει βιβλιοθήκες δίπλα να παίρνει αρχεία, μου λέει ότι έβρισκα ελληνικό είτε στα αναγνωστικά, το κρατούσα σαν φυλακτό. Ναι, ναι. Άκου πόσο πολύ αυτό που λέτε και μας το μετέφερε και το βλέπουμε. Και κάποιες τις κουρνίζες που γράφει καλημέρα, σε άλλα τις κουρνίζες λέει ξένους ξένιζε, μηδέν άγαν. Όλα αυτά τα ρητά μας κάνουν καλύτερους άνθρωπους. Ναι. Συγχαρητήρια πολλά. Σας ευχαριστούμε και ήταν... Και ήταν πάρα πολύ καλό που ήρθατε και να συνεχίσετε και να δούμε και ταινία. Ναι, ναι, μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.